Κωνσταντίνος που δοκιμάζει την τύχη του στο Greek Idol για δεύτερη φορά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Φρατζής, είμαι 22 ετών και είμαι διαιτολόγος. Το σώμα είναι ο ναός του ανθρώπου, οπότε πιστεύω ότι πρέπει να το προσέχει ο καθένας. Για μένα, όπως και η διατροφή, έτσι και η γυμναστική είναι ένας τρόπος ζωής. Η σχέση μου με τη μουσική ξεκίνησε από τότε που ήμουν στο σχολείο ακόμα, στα 16 μου χρόνια. Σιγά σιγά άρχισα να συνειδητοποιώ ότι η μουσική με κερδίζει πάρα πολύ και ότι μέσω της μουσικής μπορώ να εκφράσω πάρα πολλά συναισθήματα, να γουστάρω γενικά. Είχα έρθει και είχα δηλώσει συμμετοχή και στο Greek Idol 1, που τα σχόλια που είχα πάρει από την Κριτική Επιτροπή δεν ήταν τόσο καλοκαιριστικά. Είσαι πολύ ξενέρωτος έτσι που σε βλέπω, έτσι. Άσε που κοιτούσε να είχε κάτω το πάτωμα, εμείς δεν υπήρχαμε. Παρ' όλα αυτά από μένα είναι ναι. Έφτασα μέχρι το Recall, όπου δεν κατάφερα να συνεχίσω γιατί δεν τα είχα πάει και τόσο καλά. Δεν ήμουν και πολύ ευχαριστημένος και από την απόδοσή μου. Φέτος θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό και πιστεύω πως θα μπω στα live. Γεια σας. Γεια σου. Γεια. Τι κάνατε. Γεια. Πάλι εδώ. Ήμουνα και πέρυσι, ναι. Τα είπαμε και πέρσι. Πάλι εδώ τι είπα, ήρθα να ξαναπούμε. Γιατί σε έκοψαν πέρυσι. Πέρυσι βασικά μου πιέσε ένα αδικαιολόγητο άγχος. Αυτό που λένε όλοι βασικά, η δικαιολογία η κλασική, το άγχος. Και δεν τα κατάφερα. Δεν έφταιγε δηλαδή ο Καπετανίδης που κόπηκε. Ο κύριος Καπετανίδης, όχι. Είσαι σίγουρος. Και να έφταιγε τώρα δεν θα του το έλεγα, εντάξει. Γιατί όχι, έφταιγε κάποιος το θάρρος άποψη. Καμία σχέση, εγώ έφταιγα, εγώ έφταιγα. Έχει το στυλ του Clark Kent. Κατά του τι γράφει εδώ. Η καρδιά προστάζει. Τι προστάζει, δεν καρδιά. Προστάζει πολλά. Προστάζει να έρθω εδώ, προστάζει αυτή η πρόσταξη σήμερα. Ερωτεύτηκες κάποτε και το έγραψες τώρα. Ερωτευμένος είμαι και τώρα. Ερωτεύομαι πολύ συχνά. Λοιπόν, πες σε ένα τραγούδι, λοιπόν. Ωραία. Τα λόγια κομμάτια, τα γνώση στιγμές. Τα λόγια θα γίνουν λόγια, αλλά λόγια δεν θες. Τα λόγια κομμάτια, οκ, okay, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, Κώστα, φέτος τη λες εσύ την γραμμή και τον θάβουμε ή τον περνάμε. Δεν έχεις αλλάξει κάτι. Περίμενε λίγο να είσαι λίγο διαφορετικός, λίγο καλύτερος από πέρσι. Το ίδιο. Έμεινες εκεί. Δεν έχεις ανέβει λίγο έτσι ένα κάνα δυο σκαλάκια, ρε παιδί μου. Έμεινες πάλι εκεί. Δεν έκανες τίποτε. Εντάξει, μαθήματα δεν έκανα. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι και εδώ, αν περάσω πιο κάτω, θα το δουλέψω. Ναι, τώρα ξαφνικά να πούμε: μόλις περάσεις εδώ, θα γίνεις καλύτερος. Ρε, δεν μας αφήνει δύσκολο πρωί-πρωί όλοι σας. Αυτό λένε: μόλις περάσεις εδώ, θα είσαι καλύτερος. Γιατί από πέρσι μέχρι φέτος, αφού είσαι σκοπό να ξανάρθεις εδώ ή αλλού, δεν έγινες καλύτερος και θα γίνεις μέσα σε 10 μέρες και δεν έγινες μέσα σε ένα χρόνο. Εγώ λέω ναι. Συνέχισε. Ναι. Εγώ λέω ναι. Ναι. Αλλά μετά. Κάτσε για να το αφήσουμε στον Πέτρο. Για να το αφήσουμε και στον Πέτρο. Εγώ λέω όχι, γιατί δεν έκανες τίποτα από πέρυσι. Δεν μπορώ να σου χαλάω στην καρδιά, Κώστα μου. Και έτσι θα πω ένα ναι και εγώ και περνάει. Σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά, κοίταξε να δεις. Γεια σου, θα τα πούμε. Κάνε κάτι, ρε, κάνε κάτι, ρε, κάνε κάτι. Θα κάνω, πάω στον μπάνιο. Θα περάσει, κάνε κάτι, ρε, όχι. Πήγαινε 15-20 μέρες ένα μήνα, πήγαινε σε ένα δάσκαλο. Κάνε κάτι. Οπωσδήποτε θα γίνει. Κάνε. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μου εξηγήθηκε καλά ο κύριος Καπετανίδης. Αλλά εντάξει, εγώ το συμπαθώ άσχετα με αυτά που λέει τώρα, εντάξει. Πάμε για τα live. Smile on your lips, red hot blood on your fingertips. Yeah, schoolboy's dream. So shy, your very first kiss was the first kiss goodbye. Oh, there's no gone. Yeah. Oh, there's nowhere to run. No one can save me. The time match is done. Shout to my heart, and you're to blame. You give love a bad name. Bad name. You give love.
Εσύ σε ρωτάω. Είμαι λίγο αγχωμένος. Εννοείται. Καλά, και τις άλλες φορές ήμουν, βέβαια. Μπήκε στους 30, πάμε για τους 15 τώρα. Μακάρι. Δεν θα μπει στους 15. Μακάρι, τι θα μας πεις? Το You Somebody από Kings of Leon. Για πάμε, Κωνσταντίνε. Πάμε. Σε ποιον τραγουδούσες? Τι έχει εδώ κάτω, φαίνεται τα πόδια μας. Κάτω κοίτα, ούτε που θυμάμαι τι έκανα. Λάθος. Ναι, λάθος. Το επικοινωνείς το τραγούδι, δεν το επικοινώνεις καθόλου. Από άλλες φορές καλύτερος ήσουν. Δεν ξέρω αν φτάνει. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ακούω τον εαυτό μου πάλι τέλεια. Και είναι και το άγχος. Είναι τρελό άγχος. Δηλαδή δεν μπορώ να το αποφύγω αυτό το. Πιστεύω ότι ο Μαξίνε ήταν να πω στα live. Γιατί έχω να δώσω πολύ περισσότερα από αυτά που μπορούσα να δώσω μέχρι τώρα. Γεια σου. Πώς είσαι? Χαλιά. Χαλιά. Μια χωμάρες, ναι. Μας προβλημάτισες πάρα πολύ. Είχες τα πάνω και τα κάτω. Ξέρεις ότι έχεις μια καλή εμφάνιση. Έχεις επενδύσεις σε αυτό και είναι λογικό και αυτό. Αλλά όχι τόσο πολύ στη φωνή σου. Αν θες λοιπόν να συνεχίσεις αυτή τη δουλειά, πρέπει να επενδύσεις πιο πολύ στη φωνή. Δύσκολη απόφαση για μας. Δεν ήσουν εύκολη περίπτωση. Αλλά πέρασες. Είμαι εδώ για να δώσω το καλύτερό μου. Φαντάζομαι στη μία την ώρα που θα έρθει η ώρα να βγω στη σκηνή που θα μου λένε βγαίνεις. Εκεί είναι που θα με πιάσει. Τρέλα. Θα έρθω μεγελαστός, έτσι θα αντιμετωπίζω όλα. Θέλω ο κόσμος να λέει ότι είμαι ένας καλός τραγουδιστής. Γι' αυτό και θα μπω στο Greek Idol για να το αποδείξω. Is there...